Ξύζηνατε να την ακούσουμε. Συναντούσαμε κυριολεκτικά σαν ένα παγκάκι. Να, με συναντάτε εδώ πέρα. Είναι στο θέατρο του Ποσαλού. Ακριβώ. Ένα ε, ρώσικο έργο σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη, που είμαστε και μαζί επί σκηνής και μετάφραση του Νίκου του Καμτσή. Πώς είναι σαν συνεργάτη, σαν σκηνοθέτης. Σαν άνθρωπος. Είναι ένας υπέροχος ε, συνεργάτης. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Νιώθω μεγάλη ασφάλεια ε, μαζί του για τα, για τα πάντα. Στην παράσταση ε, έχει ένα πορτοφόλι και έχει μια ταυτότητα. Έχει φτιάξει ε, αληθινή ε, σαν αληθινή ταυτότητα τα πάντα, στα ρώσικα. Δηλαδή, μιλάμε για τόσο μεγάλη λεπτομέρεια που κι εγώ που τη βγάζω κάποια στιγμή στην παράσταση δεν βλέπω τη γράφει. Πόσο μάλλον οι θεατέ. Η φωτεινή. Ναι. Έχει δεχτεί πρόταση γάμου, έχει παντρευτεί, έχει κάνει οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια. Πώ είναι. Έχω δεχτεί πρόταση γάμου, όχι, δεν έχω παντρευτεί. Ε, έχω κάνει μεγάλε σχέσει. Ε, αλλά δεν έχω παντρευτεί, ούτε έχω κάνει παιδιά, δεν έχω οικογένεια. Ε, είναι ένα όνειρο που θα θέλατε να πραγματοποιήσετε, αλλά δεν προέκυψε, έχετε ακόμα ανοιχτή την πόρτα. Κοίταξα, δηλαδή δεν ήμουν ποτέ αρνητική, ποτέ θετική. Δηλαδή, δεν έλεγα ότι θέλω ή δεν θέλω. Γενικά, είμαι ένα άνθρωπο που ε, αφήνω με στη ζωή. Δηλαδή, λίγο πώ θα έρθουν τα πράγματα. Είμαι ανοιχτή σε όλα και από εκεί και πέρα ε, πάω όπω όπως έρχεται. Mm -hmm. Ξέρεις, κάθε, τώρα, κάθε κατάσταση είναι, είναι διαφορετική. Εγώ θέλω ε, να σκέφτομαι μέχρι αύριο. Πολλέ φορέ σκέφτεσαι κάτι μακρινό και χάνει το σήμερα. Σα έχει ενοχλήσει που γίνεται ευρέω λίγο πιο γνωστή μέσα από τα εγκλήματα, που πάντα έχει ο κόσμο να θυμάται την Πέπη. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Τι να με ενοχλεί. Αλλή μόνο. Ξέρει τι γίνεται. Είναι ένα κομμάτι τη δουλειά μα και η τηλεόραση. Φυσικά ο κόσμο, επειδή η τηλεόραση μπαίνει σε κάθε σπίτι, ε, σε γνωρίζει από την τηλεόραση. Μία σκηνή που την είχαμε πάει. Άπειρε, άπειρε φορέ. Γιατί Κάτι πάντα χάλαγε. Κάτι συνέβαινε με ένα φω. Κάτι συνέβαινε με τον ήχο. Μετά έπαιζε μια Polaroid σε αυτή τη σκηνή που δεν λειτουργήσε. Μετά που λειτουργήσε, κάτι έγινε ένα Σαρδάμ και έπρεπε να ξαναβγάλουμε φωτογραφία. Κάποια στιγμή τέλειωσε το φιλμ τη Polaroid. Πρέπει να πάμε να βρούμε. Και ήταν μια μέρα που ήταν κλειστά να βρούμε καινούριο φιλμ. Δηλαδή ένα πράγμα φιαλτικό. Έχετε πει πολλά όχι μέχρι σήμερα σε προτάσει που έχετε δεχτεί. Συνήθω λέω όχι όταν. Χρειάζεται να επαναλάβω κάτι. Αυτό είναι κάτι που από μικρή δεν το έκανα ποτέ.